Με την Υπουργό Παιδείας, μιας και το έχουμε προαναγγείλει έτσι και αλλιώς από πολύ νωρίς. Η κυρία Νίκη Κεραμέως είναι στη σύνδεσή μας. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η συζήτηση με αφορμή την αναφορά του κυρίου Βερναρδάκη. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, αν για σας έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, αυτό το επεισόδιο με τον πρώην Υπουργό, αν σας αρκεί η συγγνώμη του, και να μας πείτε, κυρία Υπουργέ, ακούγοντας αυτή την ατάκα, πώς αισθανθήκατε, όχι μόνο ως υπουργός, αλλά και ως γυναίκα, ως μητέρα. Κυρία Σοπούλου, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και δυστυχώς στην πολιτική, και λέω δυστυχώς γιατί πραγματικά θλίβομαι για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συγκεκριμένων στελεχών. Με πολύ μεγάλη χαρά να αντιπαρατηθώ με όλους με πολιτικά επιχειρήματα, να ακούσω κριτική, να κάνουμε βελτιώσεις στο νομοσχέδιο όπως κάνουμε σήμερα. Χθες το βράδυ κατέθεσα πολύ αργά το βράδυ πάρα πολλές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο μετά από προτάσεις και της αντιπολίτευσης και των φορέων και πανεπιστημίων και ούτω καθεξής. Αλλά όμως αυτό. Κι άλλο αυτή η χυδαιότητα. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο. Μιλήσαμε και στη Βουλή. Νομίζω οι πολίτες κρίνουν. Από εκεί και πέρα είναι πραγματικά θλιβερό το επίπεδο δημόσιου διαλόγου να πηγαίνει εκεί και να μην αντιπαρατηθέμεθα με πολιτικά επιχειρήματα. Σκεφτήκατε στο μία στιγμή να χρησιμοποιήσετε άλλα νομικά όπλα κατά του κύριου Βερναρδάκη? Κοιτάξτε, τέτοια νομικά όπλα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά εμένα αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι πώς θα είναι πιο ποιοτικός ο δημόσιος διάλογος. Πώς μπορούμε να συζητήσουμε? Οι πολίτες μας βλέπουν. Οι πολίτες θέλουν να δουν αποτελέσματα. Δεν θέλουν να δουν, δεν θέλουν να βλέπουν τέτοιες. Ναι. Κυρία Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι ο Δημήτρης Τάκης και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Επειδή πριν από εσάς υπήρχε και το περιστατικό με την κυρία Χτσιόγλου, όπου εκεί βγήκαν επωνύμως υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας με αναφορές στο Twitter και το καταδίκασαν και σωστά έκαναν. Θα περιμένατε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μία δημόσια τοποθέτηση πέραν της συγγνώμης που ζήτησε ο κύριος Βερναρδάκης? Θα περιμένατε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μία δημόσια τοποθέτηση καταδικαστική για αυτό το TikTok? Εντάξει, να το δούμε πιο απλά. Ναι. Καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν αρχηγό. Ναι. Θα τοποθετηθεί σήμερα ο αρχηγός. Όσο ο αρχηγός αυτός παραμένει σιωπηλός, αυτό σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις των στελεχών του. Λοιπόν, θα μιλήσει σήμερα, κυρία Κεραμέως, ναι. Ωραία, θα περιμένουμε να ακούσουμε, Ναι, πέραν από τον αρχηγό, γιατί και στην περίπτωση Αξιόγλου δεν τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, τοποθετήθηκαν υπουργοί. Όσο προβληματική είναι η τοποθέτηση του κύριου Βερναρδάκη, άλλο τόσο προβληματίζει η αφωνία του κύριου Τσίπρα δύο μέρες τώρα. Εσείς δηλαδή περιμένατε και χθες να είναι στη Βουλή και να τοποθετηθεί ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δούμε τι θα πει σήμερα. Εσείς τι περιμένετε? Περιμένετε συγγνώμη και από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον κύριο Τσίπρα? Κύριε Νασοπούλου, είναι ένας νέος άνθρωπος. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τη νέα γενιά για πολύ μεγάλη. Εκπροσωπεί τη νέα γενιά για μία μερίδα πολιτών. Λοιπόν, αυτό που ακούστηκε. Τι να πει κανείς, πραγματικά τι να πει κανείς? Να παρομοιάσει ένα στέλεχος της κυβέρνησης, μια υπουργό παιδείας οπουδήποτε, με μια κατηγορούμενη παιδοκτόνο. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Έχετε δίκιο. Επικοινώνησε μαζί σας ο κύριος Βερναρδάκης, κύριε Υπουργέ? Όχι, όχι. Έχετε δίκιο σε αυτό, δεν θα διαφωνήσει κανένας μαζί σας. Δεν ήταν κάτι που το περιμέναμε και δεν είχε προκαλέσει ποτέ έτσι στο παρελθόν ο κύριο Βερναρδάκης και μας έχει κάνει αλγινή εντύπωση. Κάνετε λάθος. Αφήστε με λίγο μόνο να σας ρωτήσω. Ναι, θα το θυμηθούμε. Ό,τι είναι να το θυμηθούμε. Απλώς λέω και εμένα μου έκανε αρνητική εντύπωση. Εσείς συμφωνείτε με την άποψη του Πρωθυπουργού ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται με τη φωτιά στο Real FM? Δεν είπε αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Έκανε πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Δεν πρόκειται να ερμηνεύσω εγώ τον Πρωθυπουργό. Έκανε πάρα πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Σας παραπέμπω να ανατρέξετε. Να το πω αλλιώς. Να το πω αλλιώς, αν μου επιτρέπετε. Η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ είναι εξογλανισμός. Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά. Κύριε Παπαδημητρίου, έχω βρεθεί στη Βουλή πριν από ένα χρόνο και ξέρετε τι μου έλεγε. Πρώτη φορά ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει αυτή τη φράση. Ξέρετε τι μου έλεγε. Μια έχει πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Άλλο για τον Πρωθυπουργό, λέω τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη. Όχι, φορά που έχει υποθεί. Δεν ξέρω τι υποθεί από τον Βενιζέλο. Το ότι το έχει πει ο κύριο Βενιζέλο δεν μου λέει κάτι. Με ρωτήσατε για το συγκεκριμένο όρο. Να σα θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο τέτοιε μέρε ο κύριο Φίλη. Μου θύμιζε ότι έχω δύο μικρά παιδιά. Σας έχει ζητήσει συγγνώμη, γιατί το επαναφέρετε?
σας έχει ζητήσει συγγνώμη. Με ρωτήσατε, θα σας πω γιατί το επαναφέρω, γιατί με ρωτήσατε συγκεκριμένα αν θεωρώ ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει, βεβαίως. Δεν είναι μόνο με ένα περιστατικό. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Δεν είναι η μόνη φορά. Γιατί το λέω? Γιατί έχουμε ένα χρέος όλοι να θωρακίσουμε το δημόσιο διάλογο. Εγώ εδώ είμαι να συζητήσουμε επιχειρήματα, να κάνουμε αλλαγές, να ακούσουμε κριτική. Άλλο αυτό και άλλο να λες ότι τα παιδιά σου θα θυμούνται ότι κατέσφαξες 20.018 χρόνια παιδιά. Διότι αυτό υπόθηκε μέσα στη Βουλή των Ελληνών και Παδημητρίου. Αυτό υπόθηκε. Σας έχει ζητήσει ο κύριος Φίλης συγγνώμη γι' αυτό και προσωπικά, κυρία Κεραμέως? Όχι. Δεν ζήτησε συγγνώμη και άμα δείτε και τα πρακτικά τότε, είχε κάνει μία αναφορά μετά ότι προσπάθησε κάπως να ερμηνεύσει, τέλος πάντων, να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Δεν έχει σημασία να σας πω κάτι. Σημασία έχει ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για αυτά τα περιστατικά. Σημασία έχει ότι σήμερα θα πρέπει να μιλάμε για την ουσία του νομοσχεδίου. Θα πρέπει να μιλάμε για τα διπλά πτυχία, για τα κοινά πτυχεία. Θα πρέπει να μιλάμε τα βιομηχανικά διδακτορικά. Λοιπόν, θα πρέπει να μιλάμε για το λέτε, θα πρέπει να μιλάμε για το ότι για να κάνω μεταπτυχιακό πρέπει να το πληρώσω. Έχετε δίκιο, συμφωνώ. Λοιπόν, πάμε λίγο. Δεν ισχύει, κύριε Παπαδημητρίου, πάμε λοιπόν να τα παραιτηθούμε πολιτικά επιχειρήματα. Επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν μόνο οικονομικά κριτήρια για απαλλαγές φίτησης. Εμείς διευρύνουμε τα οικονομικά κριτήρια, προσθέτουμε κοινωνικά κριτήρια που δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως βάζουμε και κριτήριο αριστείας. Διότι είναι απαλλαγή αποτέλει φίτησης και το πρώτο σημαντικό κριτήριο είναι να πληρούνται ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Ξέρετε πάρα πολλές υποτροφίες που δίνονται στο εξωτερικό, στις οποίες δεν κοιτάει πρώτο το πανεπιστήμιο, αν πληρούνται ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Εμείς αυτό λέμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, μισό λεπτό, Βαγγέλη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πέρα από αυτό, υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο και το έχουμε ακούσει και το διαβάσει πολλές φορές, υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Και έχουν απεργία κιόλας. Ναι, μπορείτε να μου πείτε προς τι αυτή η μεγάλη αντίδραση? Γιατί άλλες φορές, σε άλλα νομοθετήματα, βλέπαμε τους καθηγητές να είναι υπέρ. Εδώ η μεγάλη πλειονότητα, ακόμη και καθηγητές που έχουν υποστηρίξει τη Νέα Δημοκρατία ή, εν πάση περιπτώσει, είναι σε αυτό που λέμε πιο φιλελεύθερη άποψη, η κυρία Κιντή, ας πούμε, έχουν βρεθεί απέναντι. Γιατί έχουν βρεθεί απέναντι? Διότι το νομοσχέδιο είναι κακό? Διότι το νομοσχέδιο πειράζει κάτι από αυτό που λέμε καθηγητικό, λοιπόν, κατεστημένο? Κύριε Τάκη, γιατί? Αν παρακολουθήσετε λίγο αποφάσεις της Συνόδου των Πριτάνεων για κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στα πανεπιστήμια, θα δείτε ότι τις περισσότερες φορές είναι ολοκληρωτικά απέναντι τα πανεπιστήμια, η Συνόδου των Πριτάνεων κτλ. Αυτή η φορά είναι μία από τις πολύ σπάνιες φορές που υπάρχει μία αναγνώριση πάρα πολλών θετικών ρυθμίσεων. Έχω διαβάσει επανειλημμένως στη Βουλή ανακοινώσεις της Συνόδου των Πριτάνεων, του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και πάρα πολλών άλλων πανεπιστημίων. Κάνουν απεργία σήμερα, κυρία Κεραμέως. Να το δεχθώ αυτό που λέτε. Αλλά πώς είναι δυνατόν όλοι να κάνουν απεργία σήμερα? Βεβαίως. Εγώ, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, πανεπιστήμια τα οποία υπογραμμίζουν μία-μία τις θετικές ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου. Άμα μπείτε τώρα σε εκπαιδευτικά site, θα δείτε πρώτο θέμα ότι, για παράδειγμα, η Πρίτανη στο Χαροκόπιο Πανεπιστημίου ανακοίνωσε ότι ενσωματώθηκαν σχεδόν όλες οι παρατηρήσεις του Πανεπιστημίου. Πού είναι λοιπόν όλοι αυτοί που είναι απέναντι? Ορίστε. Εγώ θα καταθέσω στη Βουλή μία-μία τις ανακοινώσεις. Θα σας πω όμως πού εστιάζεται η κριτική. Ναι. Διότι το νομοσχέδιο είναι νομοσχέδιο 460 άρθρων και, άμα προσέξετε, η βασική συζήτηση εστιάζεται σε πόσα άρθρα εξ αυτών? 10. Σε όλα τα υπόλοιπα, εσωτερικά Εράσμους, διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, επαγγελματικά μεταπτυχιακά, πρακτική άσκηση ενισχυμένη, αμοιβόμενη πρακτική άσκηση. Κυρία Κεραμέως, σε όλα αυτά, θέλετε να πούμε τώρα κάτι επί της ουσίας, γιατί αυτές τις μέρες ασχολούμαστε λόγω... Να την αφήσουμε να ολοκληρώσει τη φράση της, Βαγγέλη. Δεν βγάζουμε και νόημα να διακόπτουμε. Αν προσέξετε λοιπόν η συζήτηση που γίνεται εδώ και περίπου 10 μέρες στη Βουλή, δεν μιλάει για όλα αυτά. Δεν μιλάει για αυτές τις νέες δυνατότητες που δίνονται στα παιδιά. Δεν μιλάει για το πιο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής καθηγητών. Μιλάει μόνο για 10 άρθρα. Ποια είναι τα 10 άρθρα? Πώς αναδεικνύεται το Πρίτανης. Παρατήρηση πρώτη. Δεν πιστεύω ότι αυτό το θέμα αφορά την κοινωνία εν ευρία ενία. Την αφορά πολύ περισσότερο το αν το παιδί της θα μπορεί να κάνει 600.000 φοιτητές, θα μπορεί να κάνουν πρακτική άσκηση και αν αυτή θα αμείβεται, παρά το αν ο Πρίτανης θα εκλέγεται ή θα ορίζεται. Δεύτερο σημείο. Είναι σημαντικές οι διατάξεις αυτές. Τι αλλάζει εκεί? Σπάμε πράγματι ένα κατεστημένο. Τι θα πει αυτό? Για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας ο Πρίτανης εκλεγόταν από τη βάση των καθηγητών. Μάλιστα. Γιατί αυτό αλλάζει? Γιατί? Αλλάζει για τον εξής λόγο. Το πανεπιστήμιο για μας δεν είναι όργανο εκπροσώπησης. Δεν είναι όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων, όπως είναι η Περιφέρεια και όπως αλήθεια. Είναι. Αλήθεια. Το πανεπιστήμιο αλήθεια. Είναι ένας επιστημονικός φορέας. Και λοιπόν και δεν πρέπει να είναι δημοκρατικός, ελεύθερος, ανοιχτός και βεβαίως να είναι και εν τη ευρεία ενία μια Βουλή ουσιαστικά των πανεπιστημιακών
καν και το φοιτητό. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω διάλογο έτσι. Να τελειώσει ο ένας, να μιλήσει ο άλλος. Αλλά αυτή την παράθεση έτσι δεν βοηθάει, νομίζω. Λοιπόν, είναι ένας επιστημονικός φορέας, ο επικεφαλής του οποίου θέλουμε να παίρνει αποφάσεις ανεπηρέαστος από οποιαδήποτε εκλογική σχέση. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Να μην έχει πολιτικό κόστος, λέτε, η απόφαση του. Να μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς κόστος εκλογής ή επανεκλογής. Για να σας το πω, μπορεί εγώ να κάνω λάθος αυτή την άποψη. Γιατί τα περισσότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη δεν έχουν εκλογή στην ανάδειξη του Πρίτανη. Γιατί? Γιατί? Τι σημαίνει αυτό? Πόσο θα λέμε πλέον ότι είναι στραβός ο γυαλός και ότι εμείς δεν στραβά αρμηνίσουμε? Μάλιστα. Είναι κυρία απλά τα Κεραμέως, πείτε μας μια κουβέντα παρακαλώ, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε και πιεζόμαστε αρκετά. Σας άκουγα χθες, είπα ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ξένα. Ωστόσο, αυτά που έγιναν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες πραγματικά μας σόκαραν όλους. Μέσα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου να πέφτουν πιστολιές και να μπαίνουν συμμορίες με πιστόλια είναι κάτι που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Έχετε δίκιο. Να πούμε δύο πράγματα όμως. Ναι. Πρώτον, το περιστατικό αυτό, όπως ανακοινώθηκε και από την ελληνική αστυνομία, δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστήμιο. Το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν έχει σχέση με φοιτητές, με καθηγητές. Έχει να κάνει με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κάποιων αλλοδαπών, όπως ακούσατε. Όμως. Λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικό στοιχείο εδώ πέρα? Το ότι χάρη στο νόμο που ψηφίσαμε το 19 για το άσυλο, μπόρεσαν οι αρχές να επέμβουν αμέσως σε σχέση με την αξιόπινη αυτή πράξη που τελέστηκε στο πανεπιστήμιο. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Γι' αυτό αυτή η αλλαγή, και αυτή η αλλαγή είναι που επέτρεψε και να σπάσουν οι καταλήψεις στον ίδιο χώρο, σας θυμίζω. Καλά, μπήκαν όμως με τα πιστόλια μες στο προάβλιο, κυρία Κεραμέως, ενώ η αστυνομία είναι στη βιβλιοθήκη λίγα μέτρα πιο κάτω λόγω των πρόσφατων γεγονότων. Μα κοιτάξτε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προφανώς, μα όλα τα. Κοιτάξτε να δείτε, ότι έχει να κάνει με τη βία ευρή έννοια. Δεν έχει να κάνει το πανεπιστήμιο απλά το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι τα όργανα της τάξης μπόρεσαν να επιτελέσουν το έργο τους, να κάνουν τη δουλειά τους και να μπουν στο πανεπιστήμιο και όχι να περιμένουν μια απόφαση Πρίτανη για το αν θα μπουν ή δεν θα μπουν να συνεδριάσουν με την πανεπιστημιακή, κυρία Υπουργέ, και κλείνουμε με αυτό. Θες, Μαρία, γιατί υπήρχε η αίσθηση, ότι λόγω πρόωρων εκλογών το Σεπτέμβριο θα πήγαινε στο. Πώς το λένε, στις ελληνικές καλένδες η πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα που δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, θα μπει το Σεπτέμβριο πότε η πανεπιστημιακή αστυνομία? Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο νόμος όταν ψηφίστηκε είχε μια ειδική ρύθμιση που έλεγε πρέπει να βγει προεδρικό διάταγμα. Γιατί τίθενται θέματα ευαίσθητα και δυσυνταγματικής τάξης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από προεδρικό διάταγμα για τους τηλεθεατές, να διευκρινίσω ότι προϋποθέτει επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πριν από μερικές εβδομάδες, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός. Μόλις τώρα εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα και συνεπώς η ελληνική αστυνομία προχωράει πλέον στην υλοποίηση του μέτρου των ομάδων προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Άρα από Σεπτέμβρη θα τη δούμε. Βεβαίως, το έχει ήδη πει και ο Πρωθυπουργός, όπως ξέρετε. Τα σχολεία πότε ανοίγουν, κύριε Υπουργέ? Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και ανοίγουν με ενισχυμένο ολοήμερο, να το θυμίσουμε αυτό, ολοήμερο που θα τελειώνει στις 5.30 ώρα στα μισά ολοήμερα της χώρας. Μην αγχώνονται τα παιδιά που μας βλέπουν τώρα, έχουν ακόμη δύο μήνες, έτσι. Όχι, και να πούμε ότι είναι προφανώς προαιρετικό. Ανά μια διάταξη που θα περιμένουμε ενδιαφέρον να δω αν θα την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, την επέκταση του ολοήμερου σχολείου, γιατί είναι μέσα στο νομοσχέδιο που ψηφίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εφαρμόσει τα ολοήμερα σχολεία, αν θυμάστε πολύ καλά, κυρία Κεραμέως. Κύριε Παναγιώτη, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, αλλά είχατε ανακριβή στοιχεία. Μέχρι τις 4. Απλώς εσείς το επεκτείνετε. Ελπίζω να γίνονται σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό λέω βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, ότι αναμένω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ.